Αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης. Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακακία θα συνεχίσουμε και απόψε, όπως και κάθε Κυριακή, στις 7.30 το βράδυ. Το ταξίδι μας στον κόσμο της λογοτεχνίας, της ποίησης, του ηλεκτρονικού βιβλίου και όχι μόνο. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε στον αέρα το τηλέφωνο και το email των εκδόσεων Ακακία για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν είστε συγγραφείς ή ποιητές και θέλετε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή με το ελάχιστο κόστος των 300 λιρών. Μπορείτε να επισκεφτείτε το website των εκδόσεων Ακακία του μοναδικού ελληνικού εκδοτικού οίκου της Μεγάλης Βρετανίας www.kakia.net, όπως ακριβώς το βλέπετε και στους δείκτες. Και στους δέκτες σας, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 0203 2866 550 και 074 1140 6562. Επαναλαμβάνω, 0203 2866 550 και 074 1140 6562. Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας τηλεθεατές, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας το θεολόγο και ειδικό διεθνών σχέσεων, κύριο Δημήτρη Σαλαπάτα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ που με έχετε και ευχαριστώ που παρουσιάζετε και το βιβλίο μου που έχει τίτλο GNC Dispute Between Greece and Turkey και ευελπιστώ να πάνε όλα καλά. Ο κύριος Σαλαπάτας, ο Δημήτρης, έχει σπουδάσει θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει πάρει το δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από το Εθνικό Οδείο στην Αθήνα. Ενώ στη συνέχεια σπούδασε διεθνείς σχέσεις σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο κολέγιο Queen Mary του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, όπου συνέταξε και κατέθεσε διατριβή στην οποία διαπραγματεύτηκε το θέμα «Γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σε διαμάχη για το Αιγαίο και ποιες είναι οι συνέπειες για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση». Αργότερα έκανε δύο επαγγελματικές πρακτικές. Πρώτον, στο γραφείο τύπου στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο και δεύτερον στο γραφείο του βουλευτή Barry Gardiner, στο τοπικό γραφείο του, στο Μπρετ και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αυτή την εποχή κάνει έρευνα στις σχέσεις Ορθόδοξων Αγγλικανικών στο Πανεπιστήμιο του Winchester, εξετάζοντας και μελετώντας την αδελφότητα του Αγίου Αλβανού και του Αγίου Σέργιου. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα στην ελληνική και σε αγγλική γλώσσα και σε διάφορα θέματα, ενώ έχει δώσει ομιλίες με ποικίλη θεματολογία, συμπεριλαμβανομένου αυτού για τις σχέσεις Ορθόδοξων Αγγλικανικών, καθώς και εκείνου για τον εθνικισμό εναντίον του οικουμενισμού. Είναι μέλος της Επιτροπής του Anglican and Eastern Churches Association, εκπροσωπώντας αυτήν την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης, είναι μέλος της Υποεπιτροπής για θέματα εκπαίδευσης της Πανορθόδοξης Επισκοπικής Συνέλευσης για τις Βρετανικές Νήσους και την Ιρλανδία. Ακόμα δε, είναι μέλος της Επιτροπής της Εταιρείας Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και μέλος της αδελφότητας του Αγίου Αλβανού και του Αγίου Σέργιου. Τέλος δε, ο συγγραφέας είναι ιεροψάλτης στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Πάντων στο Camden Town του Λονδίνου. Επίσης, ο Δημήτρης Σαλαπάτας είναι γιος ενός από τους πολύ άξιους και δημιουργικούς ιερείς της παροικίας μας, του πατρός Αναστάσιου Σαλαπάτα, ιερατικός προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας Παρασκευής στο Χάρο του Λονδίνου. Ο Δημήτρης είναι απόψε κοντά μας για να μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «The Aegean Sea Dispute Between Greece and Turkey» των εκδόσεων Ακακία. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Επιτρέψτε μας, πριν περάσουμε σε εσάς, να διαβάσουμε πρώτα δύο λόγια από την περιγραφή του βιβλίου σας. Η διαμάχη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το Αιγαίο είναι ένα διαρκές πρόβλημα μεταξύ των δύο συμμαχικών κρατών. Η διαφορετική ερμηνεία των συνθήκων συνέβαλε στην επικράτηση της διαφωνίας αυτής. Αυτή η διαμάχη συνίσταται σε πέντε βασικά ζητήματα. Η Ελλάδα αποδέχεται μόνο ένα και συγκεκριμένα την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Ωστόσο, η Τουρκία έχει εισάγει και επιμένει σε άλλα τέσσερα ζητήματα, τα οποία είναι η οριοθέτηση των χωρικών υδάτων, ο εθνικός εναέριος χώρος και το FIR πάνω από το Αιγαίο, η αποστρατιωτικοποίηση του Αιγαίου και τέλος, η διαμάχη για ορισμένα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, όπου οι γείτονες έχουν παρουσιάσει το θέμα των γκρίζων ζωνών. Τα παραπάνω θέματα υφίστανται για πολύ καιρό, ειδικά μετά τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, όπου το σημερινό status quo στο Αιγαίο καθιερώθηκε για οικονομικούς, πολιτικούς και στρατηγικούς λόγους. Η διαφωνία για το Αιγαίο δεν έχει συνέπειες μόνο για την Ελλάδα και την Τουρκία. Επηρεάζει επίσης αρνητικά το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό είναι ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα που, αν δεν αντιμετωπιστεί οριστικά, θα παράγει μελλοντικά προβλήματα όχι μόνο για τα δύο κράτη, αλλά και για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας τρίτος ανεξάρτητος οργανισμός μπορεί να είναι τελικά αναγκαίος, προκειμένου να βοηθήσει στην εξεύρεση μιας δίκης και μόνιμης λύσης σχετικά με τη διαφορά αυτή, δεδομένου ότι η Ελλάδα και η Τουρκία αδυνατούν να επιλύσουν τη διαφορά αυτή από μόνες τους. Στο σημείο αυτό, να σας ενημερώσουμε ότι το βιβλίο «The Aegean Sea Dispute Between Greece and Turkey» του Δημήτρη Σαλαπάτα κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή από τις εκδόσεις Ακακία σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία του κόσμου, καθώς και στο Amazon. Δημήτρη, θα μπορούσες να μας εξηγήσεις τη διαμάχη που επικρατεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ως προς το Αιγαίο Πελάγος? Όπως προείπατε, υφίσταται σε 5 σημεία. Έχουμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας, που είναι το μόνο θέμα που δέχεται η Ελλάδα. Εκεί έχουμε θέματα με το υπέδαφος και έχουμε θέματα τώρα, άμα βρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, θα έχουμε μεγάλα οικονομικά θέματα, ειδικά για την Ελλάδα που περνάει τόσο δύσκολο αυτόν τον καιρό. Έχουμε θέματα με τα χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα και η Τουρκία μέσα στο Αιγαίο έχουν τα 6 ναυτικά μίλια. Αλλά η Τουρκία λέει, έχει από το 1995 που έχει θέμα με το Κάσους Μπέλι, που άμα η Ελλάδα πάει πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, τότε η Τουρκία θα πάει κατευθείαν σε πόλεμο με την Ελλάδα, γι' αυτό το λόγο. Έχουμε επίσης τον ενάαεριο χώρο, όπου είναι στα 10 ναυτικά μίλια. Το παράλογο είναι ότι έχουμε 6 ναυτικά μίλια στη θάλασσα, ναι, έχουμε 10 στον αέρα. Γι' αυτό έχουμε πάντα θέματα με τα αεροπλάνα τα οποία μπαίνουν στον ενάαεριο χώρο και στο FIR της Αθήνας. Και η Τουρκία προκαλεί ακόμα περισσότερο, πετώντας πάνω από ελληνικά νησιά. Έχουμε την αποστρατικοποίηση και στρατικοποίηση στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Εκεί βασικά έχουμε στα ελληνικά νησιά τα δικά μας, τους δικούς μας πυράβλους να είναι προς την Τουρκία και οι Τουρκικοί να είναι προς την Ελλάδα. Άρα είμαστε και οι δύο χώρες σε μια άτυπη... Με το δάκτυλο στη σκανδάλη, ας ναι, πούμε. Σε μια άτυπη εμπόλεμη κατάσταση, ναι, που με το παραμικρό μπορεί να αρχίσει πόλεμος. Και έχουμε την αμφισβήτηση των νησίδων και την ίδρυση της ιδέας των γκρίζων ζωνών, ειδικά μετά από το περιστατικό των ημείων, το 96, όπου εκεί ακόμα και σήμερα, άμα ρωτήσουμε τους Τούρκους και τους Έλληνες, τα ίμια ανήκουν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Διότι βρίσκονται και μέσα στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Είναι στις γκρίζες ζώνες, οι οποίες μόνο η Τουρκία έχει ιδρύσει και πιστεύει σε αυτήν την ιδέα, η Ελλάδα δεν δέχεται αυτήν την ιδέα, αλλά μέχρι και σήμερα υπάρχουν χάρτες της Τουρκίας που πιστεύουν ότι είναι τα ίμια δικά τους. Άσχετα που υπήρχαν χάρτες της Ιταλίας όταν δώσανε εκείνα τα νησιά στην Ελλάδα, τα ίμια είναι μέσα στα νησιά αυτά. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει ισχυρότερη θέση, ειδικά για το θέμα των ημείων. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις γκρίζες ζώνες? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θα δούμε και πιο μετά, όπως και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όλοι οι τρίτες χώρες, δεν θέλουν να μπουν πολύ στα ελληνοτουρκικά. Γι' αυτό κρατάνε μια ουδέτερη στάση. Και λένε, κανονίστε το μόνοι σας. Δεν μπλέκονται στα ελληνοτουρκικά, γενικά. Μάλιστα. Ποιες άλλες διαμάχες υπάρχουν μεταξύ των δύο κρατών? Υπάρχουν πολλές διαμάχες. Οι κύριες διαμάχες που υπάρχουν αναφέρονται και στο βιβλίο, αλλά όχι πολύ γιατί το θέμα είναι για το Αιγαίο. Είναι το θέμα της Θράκης, ειδικά το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας. Είναι μουσουλμανική, είναι τουρκική μειονότητα. Τους Πομάκους που τους βάζουμε, τους Ρωμά που τους βάζουμε. Είναι Τούρκοι? Η Ελλάδα είναι λίγο, κρατά μια περίεργη στάση σε αυτό το θέμα, γιατί δέχεται ότι είναι μουσουλμανική μειονότητα επίσημα, η Τουρκία δέχεται ότι είναι τουρκική μειονότητα, αλλά επειδή η Ελλάδα δεν βοηθάει να προωθήσει και το ελληνικό στοιχείο εκεί, τους αφήνει στους Τούρκους. Άρα εκεί έχουμε ένα θέμα. Το μόνιμο πρόβλημα, το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η Κύπρος. Μεταξύ Ελλάδας και της Τουρκίας έχουμε το μόνιμο πρόβλημα της Κύπρου, όπου εκεί έχουμε και οι δύο στρατεύματα και με το παραμικρό δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, άμα θα επεκταθεί η Τουρκία στην Κύπρο ή όχι. Και έχουμε και τα δικαιώματα των Ελλήνων και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη και στην γενική περιοχή της Τουρκίας. Από ό,τι βλέπουμε, συνέχεια μειώνεται ο πληθυσμός των Ελλήνων στην Τουρκία με τα Δεκεμβριανά, το 50, 60, 70 κτλ. Που φύγανε πολύ. Άρα έχουμε και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο το Αιγαίο. Αλλά το Αιγαίο είναι ένα από τα κύρια θέματα το οποίο είναι και καθημερινό, ειδικά με τα αεροπλάνα που μπαίνουν. Τις παραβιάσεις, ναι, του FIR. Και με τα καράβια που μπαίνουν στην Ελλάδα. Ναι.
Στο βιβλίο αναλύεις πως η διαμάχη αυτή δεν αφορά μόνο τα δύο κράτη, Ελλάδα-Τουρκία. Εξηγείς πως έχει επιπτώσεις και για τον ΝΑΤΟ. Ποιες πιστεύεις ότι είναι αυτές οι επιπτώσεις? Λίγοι έχουν ερευνήσει αυτό το τομέα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ή και για έναν τρίτο γενικά. Για τον ΝΑΤΟ βλέπουμε ότι το νοτιοανατολικό τμήμα της Νατοϊκής Συμμαχίας είναι ευάλωτο λόγω της διαμάχης. Κάθε φορά που γίνονται ασκήσεις και πετάει κάποιος πάνω από τη Λέσβο, ας πούμε, η Τουρκία ακυρώνει την άσκηση γιατί δεν δέχεται να πετάξουν πάνω από τη Λέσβο ή από κάποια νησιά. Και η Ελλάδα απαντάει και η Τουρκία απαντάει, άρα υπάρχει μια ένταση εκεί πέρα. Δύσκολα παίρνονται αποφάσεις. Υπήρχαν μέχρι πρότινος, για να πάρθει μια σοβαρή απόφαση στο ΝΑΤΟ, έπρεπε να υπάρχει να συμφωνούν όλες οι χώρες. Και λόγω της διαμάχης της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν συμφωνούσαν και άρα δεν περνούσαν κάποιες διατάξεις που θέλανε. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Λένε ότι κυριαρχεί η πλειοψηφία, αλλά δεν επιβαρύνεται το ΝΑΤΟ με τις διαμάχες των δύο χωρών. Και μετά είναι και η ιδιαιτερότητα του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν θέλει να εμπλακεί. Μέχρι και στα Ήμια βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Αυτός που έπαιξε ρόλο ήταν ο Μπιλ Κλίντον που πήρε τηλέφωνο και ήταν η Αμερική ατομικά. Δεν ήταν οι συμμαχίες. Ναι. Οι δύο συμμαχίες. Να. Έχει πολιτικές επιπτώσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η άλλη επίπτωση φυσικά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και η Ελλάδα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία θέλει να μπει ή ήθελε να μπει μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Το μόνιμο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα είναι η μετανάστευση που μπαίνουν μέσω Τουρκίας. Ακούμε πολλούς που λένε ερχόμαστε από το Ιράκ, από το Αφγανιστάν μέσω Τουρκίας και μπαίνουμε στην Ελλάδα. Εκεί έχουμε θέματα και με τη Frontex. Η Frontex είναι ένα σώμα που αστυνομεύει εκεί πέρα, προστατεύει το Αιγαίο πέλαγος από τους μετανάστες που έρχονται από την Τουρκία. Αλλά και πάλι πόσο να κάνει και αυτός ο οργανισμός. Αυτοί δεν βλέπουν καμία βοήθεια από την Τουρκία. Η Τουρκία κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα, κάνει τα στραβά μάτια. Έχουμε περιφερειακή σταθερότητα, το ζήτημα των συνόρων. Επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει οριοθετήσει τα σύνορα στο Αιγαίο πέλαγος για να μην δυσαρεστήσει την Τουρκία. Άρα επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σύνορα σε αυτό το μέρος. Άρα και εκεί αμφισβητούνται κάπως και τα ελληνικά σύνορα. Εδώ μπαίνουν και οι γκρίζες ζώνες με τα Ήμια, για παράδειγμα. Και υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να οριοθετήσει όλα αυτά? Η Ελλάδα επιμένει ότι πρέπει να είναι ένας τρίτος οργανισμός, που να πάνε ή στη Χάγη ή κάπου αλλού και να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Γιατί βλέπει ότι η Ελλάδα έχει το δίκιο. Η Τουρκία όμως θέλει να γίνουν διμερείς σχέσεις. Και στις διμερείς σχέσεις ποτέ δεν παίρνονται αποφάσεις. Το βλέπουμε και με την Κύπρο που υπάρχουν διμερείς σχέσεις, αλλά δεν λαμβάνουν καμία απόφαση. Και μετά έχουμε πάλι το θέμα της ουδετερότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία χώρα και ατομικά και συλλογικά δεν θέλει να εμπλακεί στο θέμα των σχέσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας. Γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να πάρουν θέση, ειδικά να πάρουν τη θέση της Ελλάδας που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, αλλά η Ελλάδα είναι μικρή χώρα. Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη χώρα και οικονομικά είναι μια γεωπολιτική δύναμη στην περιοχή. Άρα προτιμούν να πάνε με την Τουρκία. Βλέπουμε η Αγγλία, ας πούμε, υποστηρίζει την Τουρκία. Η Γερμανία και η Γαλλία δεν υποστηρίζουν τόσο την Τουρκία, αλλά δεν υποστηρίζουν την Ελλάδα σε κάποια θέματα. Γι' αυτό έχουμε εκεί μια ουδέτερη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Πώς πιστεύεις θα μπορούσε να λυθεί αυτή η διαμάχη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας? Η πολιτική και στις δύο χώρες πιστεύουν πως δύσκολα θα λυθεί αυτό το θέμα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, ειδικά το θέμα του Αιγαίου. Η Τουρκία πιστεύει ότι πρέπει να λυθεί σε επίπεδο διμερών σχέσεων, η Ελλάδα με τρίτο οργανισμό. Για να λυθεί θα πρέπει και οι δύο χώρες να κατανοήσουν τις θέσεις, τις πολιτικές σκοπιμότητες που μπορεί να έχει η άλλη χώρα, τα θέματα άμυνας, γιατί έχουμε και θέματα άμυνας, τα οικονομικά θέματα με το πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αν βρεθεί ή που έχει βρεθεί, αυτά είναι μεγάλα ερωτήματα. Αλλά αν λυθεί αυτό το θέμα, αν τους φωτίσει κάποιος και λυθεί αυτό το θέμα, θα έχει θετικές επιπτώσεις και για τις δύο χώρες ατομικά και για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά προς το παρόν βλέπουμε ότι δύσκολα θα λυθεί, αν θα λυθεί. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα το Αιγαίο, είναι και η Κύπρος, είναι και η Θράκη, είναι τα δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για παράδειγμα, δεν αναγνωρίζεται ως οικουμενικό στην Κωνσταντινούπολη. Το αναγνωρίζουν ως τον
Οικουμενικό Πατριάρχη τον αναγνωρίζουν ως Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως. Άρα μέχρι και η οικουμενικότητα, η οποία είναι δεχτή από όλους, δεν είναι δεχτή από την Τουρκία. Άρα και εκεί έχουμε θέματα. Ναι. Θα μπορούσες να μας διαβάσεις κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο σου? Ναι. Θα διαβάσω για τα χωρικά ύδατα. Είναι στα αγγλικά βέβαια, αλλά θα τα διαβάσω στα αγγλικά. Territorial seas. It is crucial to recognize that all the issues within this quarrel are related, and most of them are the continuation of another disputed matter. Both Greece and Turkey claim 6 miles of territorial waters in the Aegean. Greece also obtains the 6 miles in the Ionian Sea and Cretan Sea, south of Crete. Turkey, on the contrary, obtains a 12-mile territorial claim in the Black Sea and Mediterranean Sea. The reason why Turkey has not extended its territorial waters to 12 miles in the Aegean is because, as Turkish ambassador Deniz Bouloukbassi claims, they are concerned that Greece will immediately do the same. Greece retains the right to extend its territorial waters to 12 nautical miles, according to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, which includes, under Article 3, the stipulation that every state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles. Greece has ratified this convention, but Turkey has not. Greece has yet to pragmatize this right. A reason for this is that Turkey, since 1995, with a unanimous resolution of the Turkish National Assembly, threatens with war in case Greece extends her territorial sea, casus belli. This threat towards Greece is an infringement of Article 2(4) of the UN Charter, which disallows the use of any force between member states like Greece and Turkey. However, it should be understood that Turkey has a reason for being hostile towards Greece on this subject. If Greece realizes its right and extends its territorial waters to 12 nautical miles, then Turkey will have no access to any high seas from its territory or from the Black Sea. Even so, Greece has confirmed that the right of innocent passage will be enforced if it was to extend its territorial waters. This last statement is not satisfactory to Turkey, which will see its rights in the Aegean being limited. Then the Aegean Sea will become what Turkey has feared, a Greek lake. On the other hand, most importantly, Greece does not have any support from its allies to extend its territorial waters to 12 nautical miles. The USA is against it, understanding that this increase would interfere with the free passage of its ships and aeroplanes in the region. The extension to 12 nautical miles will, in Turkey's view, eliminate the Turkish claims, and it will positively augment the national defense of Greece. Greece will claim, in this case, 64% of the Aegean, in contrast to the 35% it currently obtains, and Turkey will gain 1%, taking it to 10% in comparison to the 9% it presently covers. This will be a massive advantage for Greece and a huge disappointment for Turkey. Greece would then possess most, if not all, the oil and natural gases of the Aegean, boosting Greek economy. However, it is imperative to understand that Turkey also has rights in the Aegean Sea, economic, political and national interests, which cannot be dismissed. Therefore, talks should continue in order to find a solution for not only the two countries, but also for all the allies who pass from the Aegean Sea. Although the issue of territorial seas seems a straightforward matter, the continental shelf complexes the Aegean dispute, especially when minerals are discovered. Nonetheless, a solution could be found and the extension of territorial sea could be put up for discussion. On the other hand, Turkey cannot threaten a neighbor with war if it was to extend its breadth of territorial sea. The casus belli threat is the key reason why this issue will not be resolved in the near future. Both states need to try and find a solution so they can both take advantage of their minerals within the boundaries which will be delimited. The first dispute to be solved should be the territorial sea extension. Having solved this issue, the two countries will have a rigid base on which they can resolve the common accepted dispute of the delimitation of the continental shelf. Και τώρα θα διαβάσω λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επιπτώσεις που έχει η διαμάχη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. The consequences of the Aegean dispute between Greece and Turkey for the European Union will be discussed in this chapter. Greece is a full member state and Turkey aspires to become a member of this union. To understand why this bilateral issue affects the EU, it is vital to present a brief history of the two nations with respect to the union. Then it will be evident why and how the Aegean dispute has consequences for the EU.
Both states applied in 1959 to become members of the European Economic Community. However, due to difficulties in both cases, various political upsets, and later the junta dictatorship in Greece, which lasted from 1967 until 1974, and the difficulties with democratic institutions in Turkey and economic instability in both states, it made it impossible for them to become members at that time. Eventually, Greece did become a member on the 1st of January 1981. Due to this accession, Turkey has found it harder to become a member since Greece has been vetoing its accession for years by blocking any EU aid and financial cooperation with Turkey, due to their disputed issues not only in the Aegean but also in Cyprus. This all changed in 1999 at the Helsinki summit, where Greece changed its policy concerning Turkey and gave the chance to the latter to achieve a candidate state status. If Greece had continued vetoing Turkey's accession, it would probably have found itself further isolated within the Union. However, Greece saw positive results arising from its policy change towards Turkey. In the following years, talks commenced for Turkey's full accession within the EU. As explained by Scott Bennett, countries that face enduring disputes have more possibilities of resolving those disputes during a period in which both countries happen to be democratic. It is a fact that Greece is a full democratic state. Turkey, by becoming a candidate and eventually a member of the EU, will mean that it has already achieved a full democratic status. As Doyle believes, due to the expansion and maintenance of liberal democratic states, the prospects for a world peace have been strengthened. It is evident that when Turkey becomes an official member of the European Union, and it follows Bennett's theory, then disputes between Greece and Turkey will be gradually solved. However, in 2004, the European Council came to a decision to reassess Turkey's progress, and in 2006, the EU suspended further talks with Turkey, promoting the idea of a special relationship between Turkey and the EU, which the Mediterranean state could not accept. Turkey has yet to become a full member of the EU, and it seems like Turkey is actually turning to the east, towards the Arab states, leaving behind the European Union and the difficulties found during its accession period. Despite any eventual result in Turkey's accession to the EU, it is evident that, especially since Greece's acceptance within the Union, disputes between the two Aegean states have brought negative consequences to Europe. The Union seems that it is a place for both Greece and Turkey to resolve their bilateral problems. This action disappoints the other member states, which up to this day have taken no action to solving the Aegean and any dispute between the two states. The consequences for the EU due to the Aegean dispute are the problems relating to the prevention of illegal immigrants coming from Turkey to the European Union through Greece and the difficulties for Frontex to achieve its goals in the Aegean. Also, the regional stability is compromised since the Union's borders in the Aegean and hence Greece's borders have not been delimited, which preserves the dispute and gives Turkey the power to continue disputing European territory, making it difficult to police the area, which also relates to the first consequence. Finally, the EU's role in the dispute, especially its neutral position, is emphasized, thus showing its disunity, as was evident in NATO's case. Πολύ ωραία. Δύσκολο θέμα. Ναι. Δύσκολο, αλλά και πολύ ενδιαφέρον θέμα, όντως, γιατί είναι ένα φλέγον ζήτημα οι σχέσεις της Ελλάδας με της Τουρκίας. Ειδικά τώρα που και η Ελλάδα περνάει δύσκολα, οικονομικά έχει φέρει πολλά θέματα, ειδικά θέματα άμυνας και θέματα υφαλοκρηπίδας λόγω του πετρελαίου που λένε ότι υπάρχει. Και φυσικά η απίστευτη εξοπλιστική μανία που έχει η Τουρκία. Μα είναι και δύο χώρες. Είναι οι δύο χώρες μέσα στο ΝΑΤΟ που συνέχεια αυξάνουν τις δαπάνες για την άμυνα. Ενώ όλες οι χώρες όπως και η Αγγλία μειώνει τις δαπάνες, η Αγγλία πουλάει τα πάντα τώρα, η Ελλάδα και η Τουρκία αυξάνουν τις δαπάνες συνέχεια. Και βασικά γίνεται αυτό γιατί πιστεύουν ότι μια μέρα θα πολεμήσει μία την άλλη. Υπάρχει, θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος ανάφλεξης στην περιοχή υπαρκτός? Τα μια δικιά σου έτσι τα ίδια γίναν σε ένα βράδυ. Η όλη διαμάχη, ας πούμε, παραλίγο να είχαμε πόλεμο για μια νησίδα. Ποτέ δεν ξέρουμε. Μπορεί να αλλάξει κάτι στην Κύπρο. Η Κύπρος μπορεί να... Μπορεί να είναι η Κύπρος το θέμα, μπορεί να είναι η Θράκη, ακούγονται πολλά για τη Θράκη, μπορεί να είναι και το Αιγαίο. Μπορεί οι Ευρωπαίοι να μας βαρεθούν και να πούνε πρέπει να λύσουμε το θέμα με τους μετανάστες. Που εκεί δεν φταίει η Ελλάδα, η Ελλάδα απλά δέχεται κόσμο, η Τουρκία φταίει. Άρα υπάρχουν θέματα εκεί.
Θα δούμε. Δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που με είχατε. Κοντά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και εσείς τηλεθεατές απόψε κοντά μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής του Hellenic TV Τεχνόπολης. Όσοι ενδιαφέρεστε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική αλλά και σε έντυπη μορφή με το ελάχιστο κόστος 300 λιρών, μπορείτε να επισκεφτείτε το website των εκδόσεων Ακακία του μοναδικού ελληνικού εκδοτικού οίκου της Μεγάλης Βρετανίας www.akakia.net, όπως ακριβώς το βλέπετε, και στους δέκτες σας, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 02 03 2866 550 και 074 1140 6562. Επαναλαμβάνω, 02 03 2866 550 και 074 1140 6562. Ας φανταστούμε ένα κόσμο γεμάτο βιβλία και ας τον δημιουργήσουμε. Ας κάνουμε την πόλη μας μία τεχνόπολη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Δημήτρη που ήταν κοντά ευχαριστώ μας. Ευχαριστώ πολύ που με είχατε. Ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα σας.